80 σελίδες αριθμοί μέχρι τώρα η ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής για τις αιτίες που οδήγησαν σε κατάρρευση το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Στην έκθεση γίνεται καταγραφή γεγονότων και του ιστορικού και αυτή χωρίζεται σε ενότητες και σε συμπεράσματα. Κατά την σημερινή συνεδρία η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα μόνο στην ενότητα για τα αξιόγραφα, ενώ για τις συνέπειες στο τραπεζικό σύστημα από τον υπολογισμό της αξίας της γης προέκυψε διάσταση απόψεων. Για την πώληση των υποκαταστημάτων των Κυπριακών Τραπεζών στην Ελλάδα υπάρχουν έντονες διαφωνίες, ενώ εκκρεμεί και το θέμα της ρευστότητας που παραχωρήθηκε στη Λαϊκή Τράπεζα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Έκτακτης Ρευστότητας, καθώς και διατύπωση των συμπερασμάτων. Αισιόδοξος για το έργο που επιτελείται, εμφανίστηκε πάντως ο πρόεδρος της Επιτροπής Δημήτρης Σιλούρης, προσθέτοντας ότι η έκθεση θα αποσταλεί στο Γενικό Εισαγγελέα, την Ερευνητική Επιτροπή, την Αστυνομία ή όποια άλλη εμπλεκόμενη αρχή υπηρεσία για να την αξιοποιήσουν στην προσπάθεια να βρεθούν οι πραγματικοί ένοχοι για την οικονομική καταστροφή. Θεωρώ ότι αν μπορέσουμε να αποστασιοποιηθούμε από πολιτικές προσεγγίσεις που δεν έχουν τόση σχέση με πραγματικότητες, αυτή η έκθεση θα είναι αρκετά αντικειμενική και βοηθητική προς κάθε ερευνητική επιτροπή. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη σημερινή και κλεισμένων των θερών τοποθέτηση των μελών της Επιτροπής, διεξήχθη θυελλώδη συζήτηση ιδιαίτερα για την πώληση των τραπεζικών υποκαταστημάτων στην Ελλάδα, με Δημοκρατικό Συναγερμό και ΑΚΕΛ να εκφράζουν εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις. Τις έντονες διαφωνίες και για τον υπολογισμό της αξίας της γης, με βάση την έκθεση της ΠΥΜΚΟ, επιβεβαίωσε ο βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού, Ανδρέας Κυπριανού. Η αλλαγή στη δήλωση πολιτικής σε σχέση με τη μεμονωμένη κατοικία επηρέασε με βάση αυτά τα οποία κατατέθηκαν στην Επιτροπή τις αξίες των ακινήτων και κατά συνέπεια το ποσό την ανάγκη καλύτερα ανακεφαλαιοποίησης των Κυπριακών Τραπεζών. Σε αυτόν υπάρχουν κάποιες διαφωνίες και έγινε μια έτσι έντονη συζήτηση. Η ενδιάμεση έκθεση περιέχει απαράδεκτες αναφορές σύμφωνα με τον βουλευτή των οικολόγων Γιώργο Περδίκη. Η υιοθέτηση των απόψεων κάποιων κυρίων οι οποίοι κατά την άποψή μου θα έπρεπε να είναι στο ρόλο του κατηγορούμενου για την κατάσταση που κάτι σήμερα στην Κυπριακή. Με την ενδιάμεση έκθεση δεν ολοκληρώνεται το έργο της Επιτροπής, καθώς από τη νέα βουλευτική περίοδο θα συζητηθούν θέματα όπως τα επιτόκια, οι προσωπικές εγγύησεις σε ενυπόθηκα δάνεια και το κούρεμα.